Καλησπερίζω τον αντιπρόεδρο, τον συνταξιούχο Νίκα, τον κύριο Κόγια. Καλησπέρα, καλησπέρα αντιπρόεδρε. Καλησπέρα, και τον καλησπέρα αντιπρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Και τον κύριο Σπυρόπουλο που είναι αντιπρόεδρος των συνταξιούχων Δημοσίου Φθιώδας και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Καλησπέρα και σε εσάς, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Κόγια, σας ακούμε. Αύριο, καταρχήν, να ευχαριστήσουμε το κανάλι σας για το βήμα που μας δίνει και να ενημερώσουμε τους συνταξιούχους και όλο τον ελληνικό, όλους τους συνταξιούχους όλων των ταμείων. Αύριο στις 11 η ώρα το πρωί, καλούμε όλους τους συνταξιούχους να βρίσκονται στη συγκέντρωσή μας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπου θα κάψουμε αυτές τις απίθανες γελίες, όπως θα τις πούμε, επιστολές που μας έστειλε ο Κατρούγκαλος, και θα τις επιστρέψουμε, θα ζητήσουμε από τον κόσμο να τις επιστρέψει ξανά. Διότι πρέπει να καταλάβει ο κύριος Υπουργός ότι οι συντάξεις δικές μας δεν είναι παροχές της πλουτοκρατίας των αφεντικών τους. Είναι δουλειά δεκαετιών, η οποία είναι πληρωμένες μέχρι τελευταία δεκάρα, με υδρότα και αίμα, και πολλές φορές είδαμε και θανάτους εμείς. Τι γράφει μέσα, κύριε Κόγια? Γράφει ότι δεν θα γίνονται οριζόντιες περικοπές, θα γίνονται με άλλο είδος, όπως θέλουν αυτοί. Και μάλιστα. Σας εξηγεί πώς θα σας μειώσουν δηλαδή τη συντάξη. Ακριβώς. Και μάλιστα μας κρατάει και από 50 ευρώ. σήμερα είχαμε κι άλλο ένα 50 μείον, γιατί είναι από τον Ιούνιο, αναδρομική. Ισχύναμε. Οπότε δεν μας μένει για τίποτα, ρε παιδιά, πάμε. Αν δεν διαμαρτυρηθούμε, χαθήκαμε. Ξεσηκωθείτε όλοι οι συνταξιούχοι, ελάτε γραφτείτε σε σωματεία του κλάδου σας, σε οποιοδήποτε σωματείο, γιατί μας περιμένουν άγριες μέρες. Δεν μας μένει τίποτα άλλο εκτός τον αγώνα και μόνοι μας θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τη φιλοξενία. Εγώ θέλω να πω ότι απόψε είμαι εδώ εγώ εκπρόσωπος των συνταξιούχων του Δημοσίου και ο κύριος Χόγιας για να ενημερώσουμε τους συνταξιούχους όλων των κλάδων, κάθε κλάδου, ανεξάρτητα αν είναι σωματείο όχι, είναι σε σωματείο ή δεν είναι, ότι το πράγμα πλέον δεν πάει πιο πέρα. Μας στείλανε από τον κύριο Κατρούγκαλο, τον Υπουργό, περιμέναμε άλλες επιστολές. Να μας ενημερώσει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όχι τι μας έκοψε και τι θα μας κόψει. Γιατί περιμένουμε κι άλλα. Και συνάδελφοι, να περιμένετε και άλλες μειώσεις σίγουρα θα έρθουν. Αλλά να μας ενημερώσει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τα ταμεία μας, τα οποία δεν έχουν ούτε ένα φράγκο μέσα. Αυτή εδώ τι θα είναι. Γίνουν. Αυτή. Πριν την εφαρμογή του νόμου. Μετά την εφαρμογή του νόμου και λέει στον κύριο Κόγια. Τώρα δεν έχετε πρόβλημα, κύριε Κόγια. Αυτή την έχουν πάρει όλοι, έτσι. Ποιος είναι ο σκοπός λοιπόν αυτής της επιστολής? Αυτή δεν είναι ενημέρωση. Δεν θέλουμε τέτοια ενημέρωση. Ξέρουμε, κάθε μέρα βλέπουμε τι παίρνουν, τι μας κόβουν. Να μας ενημερώσουν τι θα γίνουν για τα ταμεία μας, τα οποία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και ύστερα από το PSI, ο ομόλογο χρηματιστήρια, δεν έχουν τίποτε σήμερα. Και φταίνουν. Βέβαια και οι προηγούμενοι πάρα πολύ σε αυτά. Αλλά και οι νυν κυβερνώντες όταν ήρθαν είπαν ότι θα λάβουν μέτρα για αυτά. Και αντί να λάβουν μέτρα, 5 δραχμούλες που ήταν, λέω, που ήταν στον πάτο, στο βαρέλι. Πολύ καλά τα λέτε. Πολύ καλά τα λέτε. Τα πήραν και αυτά και δεν άφησαν τίποτα. Αυτή η τέτοια ενημέρωση θέλουμε. Γι' αυτό αύριο διαμαρτυρόμαστε και λέμε τις αυτές τις επιστολές, τις θεωρούμε απαράδεκτες, τις σκέμε, δεν τις θέλουμε. Περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, επιστολές ενημερωτικές, τι θα γίνει, τι θα γίνει τα ταμεία μας, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτά τα ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας τα πείτε πώς κόψαν και πώς θα κόψουν. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συνταξιούχους αύριο, τους συναδέλφους, να έρθουν στον πάρκο να είναι μια εκδήλωση διαμαρτυρίας γιατί και μας περιμένουν και άλλα δεινά. Κύριε, ναι, Γιώργο. Εγώ νομίζω ότι επειδή το περιγράφουν γλαφυρά με τον καλύτερο τρόπο οι άνθρωποι που ζουν αυτή την κατάσταση, κάθε φορά τους εξηγούν έναν διαφορετικό τρόπο που θα τους μειώσουν στο τέλος της σύνταξης. Ακριβώς. Το αποτέλεσμα είναι πάντα ίδιο. Λιγότερα χρήματα στην τσέπη του συνταξιούχου. Ποιου συνταξιούχου? Του συνταξιούχου που αυτή την περίοδο, σε αυτή τη χώρα, ζει την οικογένεια τη δική του, του παιδιού του, του εγγονού του, δίνει το χαρτζηλίκι στα μικρά, αυτή την οικογένεια. 2 με 3 οικογένειες συντηρούνται από τους συνταξιούχους, κύριε Κόγια, έτσι είναι? Ακριβώς. Εξάλλου, να πούμε και κάτι άλλο. Τέτοιους είχαμε, τι τους θέλαμε? Κάναμε εκλογές για να βγάλουμε κάτι καλύτερο. Περικοπές έχουμε από το 2010. Τέτοιους είχαμε. Ας πάρει ο κύριος Υπουργός αυτή την επιστολή από το 2010 και μετά. Όποιοι βουλευτές ήταν που ψηφίσαν τις μειώσεις των συνταξιών μας, τις περικοπές των μισθών που ρίξαν τα παιδιά μας στον εργασιακό μεσαίωνα, και ας τις στείλει. Να πω κάτι, ναι, κύριε Σπυρόπουλο, ολοκληρώσω. Σήμερα στο σούπερ μάρκετ, συνταξιούχος πήρε σε ένα δεματάκι μισό κιλό τυρί και στο άλλο δεματάκι 300 γραμμάρια. Και
Χαριτολογώντας έλεγε αυτό το μισό κιλό για τα παιδιά μου και το 300 γραμμάρι για μένα και τη γριά μου. Ντροπή. Λοιπόν, αύριο 11 το πρωί θα είμαστε εκεί να καταγράψουμε τις αντιδράσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλούμε τους συναδέλφους όλους αύριο 11 η ώρα σε μια διαμαρτυρία να φανούν ότι μετρώμαστε έντονα. Πλέον δεν πάει άλλο. Σας τι να πούμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλα τα μέσα μας ενημέρωσης που παίρνουμε δίπλα μας. Καλό βράδυ.